Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος μετά την υπεραπόδοση των δημοσίων εσόδων εντός του 2016 θα δοθεί ως εφάπαξ κοινωνική παροχή ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ευνηδιάζοντας τους θεσμούς που ανέμεναν κοινωνικό μέρισμα της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Τη συμφωνία μας με τους εταίρους θα την τηρήσουμε στο ακέραιο, αλλά θα περασπιστούμε με κάθε τρόπο την κοινωνική συνοχή, ανέφερε. Άνθιμος Θωμόπουλος και Χρήστος Παπαδόπουλος, οι δύο επικρατέστεροι για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιός. Την ερχόμενη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κληθεί να ψηφίσει για το ποιος από τους δύο είναι ο καταλληλότερος για να ηγηθεί της Τραπέζης. Να περιορίσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά φαίνεται πως έχει αποφασίσει η Φάγη της οικογένειας Φιλίππου. Μετά την απόφαση της εταιρείας να αποσυρθεί πλήρως από την αγορά φρέσκου γάλακτος, μιας και η μείωση των πωλήσεων ήταν εξωσημείωτη, ο όμιλος έχει βάλει πωλητήριο και σε άλλα περιουσιακά του στοιχεία. Μεγάλες ευκαιρίες στην αγορά κινήτων τώρα, αυστηρά για όσους έχουν πολύ χρήμα να ξοδέψουν. Βίλες ξεχωριστής ομορφιάς που συνοδεύονται από πισίνες, κήπους, γήπεδα τέννις και μίνι ποδοσφαίρου πωλούνται για μόλις 10 με 17 εκατομμύρια ευρώ. Ο τεράστιος ένθια τις περισσότερες φορές οδηγεί τους ιδιοκτήτες τους να τις βγάλουν στο σφυρί. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Διοικητή Μόνα και μένει σε 644,12 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,50%. Εκτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.